Με αφορμή τώρα να φύγουμε λίγο από τα έργα της Φλόρινας, να εκμεταλλευτούμε λίγο που σας έχουμε στον αέρα. Κύριε, και ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, είδαμε προχθές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων στην ΠΕΤ ότι συζητήθηκε το προσφυγικό. Βλέπουμε ότι με ανακοίνωση της τελικά η κυβέρνηση και ο αρμόδιος ο κύριος Κυρίτσης, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά το προσφυγικό, θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μόνιμο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Γρεβενά, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία των Γρεβενών και ειδικά τη Δευτέρα υπάρχει σύγκληση έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρουσία όλων των φορέων και πολιτικών παραγόντων της περιοχής. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε μέχρι στιγμής εσείς και το τι μέλη γενέστε να γίνει το επόμενο διάστημα από την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά το προσφυγικό? Ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνετε εσείς ως ΠΕΔ τώρα? Κύριε Μακροτσά, ενημέρωση σχετική για το αν θα έρθουν πρόσφυγες εδώ, αν θα δημιουργηθεί κέντρο, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε. Αλλά πρέπει να σας πω, όταν είχε έρθει ο κύριος Κουρούμπλης και συζητούσαμε για το θέμα αυτό, και μάλιστα και παλιότερα, η ΠΕΔ είχε πάρει μια απόφαση και είπε ότι προτιθέμενος ήταν να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες σε ένα σύγχρονο κέντρο, αν κατασκευαστεί από την κυβέρνηση, από το κράτος. Και είπαμε ότι μπορούν να επιλέξουν το κέντρο, το σημείο που επιθυμούν, για την κατασκευή αυτού του σύγχρονου κέντρου, για να μην είναι οι πρόσφυγες δηλαδή κατελεμένοι στο έλεος του Θεού, για να μην υπάρχουν και ασθένειες οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν από τον ένα στον άλλον και να έχουμε και άλλα προβλήματα. Άρα και αυτοί οι πρόσφυγες όμως χρειάζονται μια ειδική περίθαλψη, χρειάζονται ένα κρεβάτι στεγνό και να μην είναι κατελεμένοι και στη βροχή. Λοιπόν, το διάστημα εκείνο είχαν προταθεί από διάφορους δήμους διάφορα σημεία. Όπως και από το Δήμο Γρεβενών είχε προταθεί ένας χώρος ο οποίος έβγαλε τα πατώματα. Για κάποιο διάστημα, λέει ο κύριος Δασταμάνης, όμως για 2-3 μέρες, όχι για μόνιμο κέντρο. Λέγαμε για μικρό διάστημα. Τώρα αυτό που μου λέτε, εκφλήσωμε μάλιστα, το έμαθα και στην προηγούμενη συνέντευξη της ΠΕΔ, ότι πρόκειται να έρθουν γύρω στις 3.500-4.000 άτομα. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να δημιουργηθεί το κέντρο και δεν ξέρω αν μπορεί να δημιουργηθεί συγκεκριμένη περιοχή. Φυσικά για αυτό το πράγμα θα αποφασίσει ο Δήμος Γρεβενών, θα αποφασίσουν οι δημότες του Δήμου Γρεβενών τι ακριβώς θέλουν.